την ε, Κυριακή ανακοινώθηκε από το κόμμα κεντρικά η ουσιαστικά η πρόταση του Προέδρου Αλέξη Τσίπρα αλλά και της πολιτικής γραμματείας για τη συγκρότηση των ψηφοδελτίων μας όχι μόνο στη Λέσβο αλλά σε όλη, σε όλη την χώρα ε, περίπου και το 75% των υποψηφίων. Ε, από εκεί και πέρα το ψηφοδελτίό μας όπω όπως ανακοινώθηκε συμμετέχει προφανώς όπω αναμενόμενο ο νύν βουλευτής μας ο Γιάννης Ομπουρνούς ε, ο Γιάννη νομίζω, είναι γνωστό ε, mm -hmm. Για τη δράση του, την ε, κοινοβουλευτική δράση του, τα τελευταία χρόνια στο νησί μα. Ε, τον είχα τη φιλοξενήσει και εδώ τι mm -hmm. προάλλε, ε, οπότε νομίζω ότι για το Γιάννη, ε, ως αφορά τον, το αντικείμενό του και ασχοληθούμε με την πολιτική, mm -hmm. δεν είναι κάτι yeah, καινούργιο. Yeah. Αλλά ξεκινάει από, από πολύ πιο πριν από την ε, κοινοβουλευτική του δράση, το 2019. Και από εκεί και πέρα έχουμε τέσσερι τέσσερις ουσιαστικά νέες προσφυγότητες, τέσσερους νέου ανθρώπου, νέους πολιτικά, αλλά και ηλικιακά οι περισσότεροι, οι οποίοι για πρώτη φορά θέτουν τον εαυτό τους στην διάθεση του κόμματο να διεκδικήσουν τη ψήφα των πολιτών μας. Από εκεί να ξεκινήσουμε με την νεότερη, θα έλεγα, υποψήφια μας, τη Μυρσίνη τη Βασίλα. Ε, μια νέα γυναίκα ε, με την οικογένειά της ζει και εργάζεται στο μεσότοπο της Λέσβου ε, μια γυναίκα η οποία ουσιαστικά εμπειριέχει αυτό που θέλουμε να βγάλουμε μέσα στο ψηφοδέλτιο τα ζητήματα και τα προβλήματα του ποτογενή τομέα της Λέσβου και τα ζητήματα και τα θέματα που οποία απασχολούν τους κατοίκους στην ύπεθρο της Λέσβου από εκεί και πέρα να συνεχίσουμε με την ε, δεύτερη Υποψήφια μα, ε, δεύτερη υποψή, υποψήφια βουλεύτρια, ε, τη Μαρία Τ. Νικολάρα, mm. γνωστή mm. ε, όσον αφορά τη δράση τη στα κοινά τη Λέσβου, ειδικά στην αυτοδιοίκηση, εκλεγμένη πρώτη στην, σε ψήφου στην παράταξή τη με το συνδυασμό του Γιάννη Του Σπιλάνη, στη Περιφερειακή Παράταξη, ε, συμμετέχει στο Περιφερειακό Συμβούλιο και νομίζω ότι έχει μια συνέχεια σε αυτή τη συμμετοχή, όχι μόνο τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Συμμετέχει σε ένα περιφερειακό συμβούλιο καθημερινό, με, με, με συνεχώς πανεβάσεις. Προχώμουν επίση από τη Δυτική Λέσβο, από την Καλονή της Λέσβου. Ε, η Μαρία προέρχεται, ουσιαστικά, θα λέγα από τα σπάργανα του, ε, όχι του ΣΥΡΙΖΑ, του Συνασπισμού και από κόμμα mm. πιο πίσω, ε, μια γυναίκα η οποία ήταν πάντα στην αριστερά, μια γυναίκα η οποία έχει ε, δουλέψει και εργαστεί για το κόμμα από διάφορες θέσεις και πόστα καλύπτει ουσιαστικά και την ποσόστη φίλων η οποία έχει τεθεί στο κόμμα, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα το οποίο έχει, απο... έχει αποφασίσει μέσω του συνεδρίου μα ότι όχι μόνο στι ψηφιότητε, αλλά και στην επόμενη μέρα τη κυβέρνησή μα το 50% θα είναι γυναίκε. Mm -hmm. ε, από εκεί και πέρα να έρθουμε στην ε, τρίτη, θα έλεγα, νέο ψηφιότητα ε, του Δημήτρου Μυρασγεντή. Ο, ε, ο δικηγόρο, μάχημο δικηγόρο, τα τελευταία 17 χρόνια, δεν κάνω λάθο, ζει και εργάζει στο νησί. Έχει μεγαλώσει ο ίδιο στο νησί τη Λέσβου. Ε, ένα παιδί ο οποίο κατάγεται από τον πολυχνίτο το μεγαλωμένο στη Μιτυλίνη. Το γνωρίζουν πάρα πολύ για την παρουσία του σε καθημερινέ δικαστικέ μάχε, οι οποίε αναλαμβάνει και δίνει. Ενεργό πολίτη, έχει συμμετέχει πάρα πολλέ φορέ σε δημοκρατικά προοδευτικά σχήματα για την αυτοδιοίκηση. Και η πέντευξη αυτή υποψηφιότητα, που πάντα η μία υποψηφιότητα στο ψηφοδέλτιό μα προέρχεται από το νησί τη Λίμνου, είναι ο Αντώνιο Ματζαβέλα, ένα επιστήμονα ενεργός πολίτη, διδάκτορος σε σπουδέ που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον, ασχολείται με τι κοινωνικέ συνδεστικέ επιχειρήσει, δραστήριο στο νησί στο οποίο κατοικεί και ζει στη Λίμνο. Ο οποίο έχετε να συμπληρώσει ουσιαστικά αυτό το πάζλ και ανθρώπων οι οποίοι θα είναι υποψήφοι μα για το επόμενο διάστημα, για τι βουλευτικέ εκλογέ, οι οποίε αναμένουμε σύντομα να ανακοινωθούν και η ημερομηνία του. Το κριτήριο για την. Είναι, μιλάμε για πλήρη ανανέωση του ψηφοδελτίου σα. Ε, το κριτήριο για την επιλογή των υποψηφίων, ποιο ήταν, πού δώσατε έμφαση. Είναι αυτό που είπα προηγουμένω, ότι η έμφαση δόθηκε να είναι άνθρωποι οι οποίοι να μπορούν να καταλάβουν, να αντιληφθούν και οι ίδιοι να ζουν μέσα στην ίδια την κοινωνία, την κοινωνία και το κόσμο το οποίο θέλουμε να εκπροσωπήσουμε. Γιατί τα πολιτικά κόμματα ε, πρέπει να λειτουργούν καταρχήν με δημοκρατικό τρόπο, όπως και δημοκρατικά και συλλογικά επιλέχθηκαν συγκεκριμένοι υποψήφοι, αλλά πρέπει επίσης να είναι και άνθρωποι οι οποίοι να έχουν μια αντίληψη και μια ενσυνέση πολιτική το πώ ζει ο κόσμο στο μέρο στο οποίο διεκδικούν τη ψήφο του. Mm. Δεν είναι υποψήφοι οι οποίοι στάρθηκαν ξαφνικά από την Αθήνα mm. για να του εκλέξουμε και να του βγάλουμε βουλευτέ και βουλεύθερε και να μα εκπροσωπήσουν υψηλού. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ε, βιώνουν ό,τι βιώνουμε όλοι μα σε ένα κριτικό νησί με πάρα πολλά προβλήματα και με πάρα πολλά ειδικά προβλήματα. Ε, και βλέπουμε ότι είναι πάρα πολλά ζητήματα τα οποία νομίζω ε, η δουλειά η οποία θα καλεστούν όποιο ή όποια εκλεγεί. Ε, Ω βουλευτή για το κόμμα, θα πρέπει να, να μπορεί να καταλάβει τον κόσμο. Και αυτό νομίζω είναι το βασικότερο κριτήριο και να υπηρετήσει καταρχήν επίση τι πολιτικέ θέσει και τι προτάσει του ΣΥΡΙΖΑ. Θα γίνει κάποια επίσημη παρουσίαση των υποψηφίων, κάποια ανεξάρτητα. Ανοιχτική... Ναι, το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν και επίσημε εκδηλώσει του κόμματο και παρουσιάσει, αλλά θα υπάρξουν και ένα πρόγραμμα προεκλογικό με περιοδίε. Σε όλη τη Λέσβο, σε όλη την επικράτηση τη Λέσβο, σε όλα τα χωριά τη Λέσβο, όπου θα, θα έχουμε σκοπό να μεταφέρουμε και να καταθέσουμε ουσιαστικά μέσω μια συλλογική προσπάθεια. θέλω να ξαναπώ και να τονίσω το εξή, ότι ένα ψηφοδέλτιο τη Αριστερά, ένα ψηφοδέλτιο του ΣΥΔΙΟΠΟΘΗΚΗ Συμμαχία, ε, είναι ένα ψηφοδέλτιο μια συλλογική δουλειά. Δηλαδή, μια μάχη εκλογική δεν θα τη δώσουν οι πέντε υποψηφοί μα, θα τη δώσουν συνολικά όλα τα μέλη του κόμματο mm -hmm. και όλοι και οι φίλοι του κόμματο. Είναι, ε, και σε αυτό το πλαίσιο ο, ο κάθε ένας και η κάθε μία έχει προσφερθεί εθελοντικά να προσφέρει από οποιοδήποτε πόστο την ε, βοήθειά του και τη στήριξή του για να ε, έρθει αυτή η πολιτική αλλαγή που έχουμε τόσο πολύ ανάγκη.